Έκλεισε την Παρασκευή 16 Ιουλίου το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελευθερούπολη. Η συγκεκριμένη είδηση έγινε γνωστή πριν από περίπου έναν μήνα και είναι ένα γεγονός που θα φέρει προβλήματα σε αρκετούς κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι θα πρέπει να μεταβαίνουν μέχρι την Καβάλα για την εξυπηρέτησή τους. Τώρα, τι νεότερο έχετε με το υποκατάστημα της Εθνικής? Όχι, θα κλείσει. Ήδη έχει κλείσει την Παρασκευή, ανέστειλε και η λειτουργία του. Μάλιστα. Τα μηνύματα για το επικείμενο αυτό κλείσιμο του καταστήματος μαζί με άλλα 25 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα τα είχαμε εδώ και αρκετό καιρό, πάνω από ένα μήνα, οπότε κινητοποιηθήκαμε, προκαλέσαμε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και ένα αρκετά σκληρό ψήφισμα, ο Δήμαρχος είχε και επαφές με στελέχη της τραπέζης. Βέβαια όλες αυτές οι προσπάθειες δεν απέδωσαν κανένα καρπό και είναι και τις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποδιδόταν. Κάποιες τέτοιες αποφάσεις είναι ηλυμένες, δεν αλλάζουν εύκολα. Απλώς εγώ θέλω να πω ότι από το 1990 που είμαι δημοτικός σύμβουλος εδώ στην Ελευθερούπολη βλέπω συνεχώς στο ίδιο έργο θεατές γινόμαστε πάντα, είτε είναι κάποια τράπεζα, είτε είναι η εφορία, είτε παλιότερα ήταν το μεευτήριο, στο μέλλον ίσως το ΙΚΑ, τα πολυεδρία του ΙΚΑ. Βλέπουμε ότι συνεχώς φιλορροούμε και συνεχώς κάνονται κάποιες υπηρεσίες από εδώ από την περιοχή. Βέβαια αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι εξελίσσονται, η κοινωνία εξελίσσεται, οι τράπεζες έχουν μειώσει τα καταστήματά τους από το 2010 μέχρι σήμερα, προηγουμένως έβλεπα κάποια στοιχεία, κατά 50%. Είναι μοιραίες αυτές οι εξελίξεις, έχουν κάποια θετικά αλλά έχουν και πολλά αρνητικά. Το θέμα είναι εμείς σαν τοπική κοινωνία, σαν δήμο, σαν επιχειρηματίες να μπορούμε να έχουμε τα αντανακλαστικά μας για να προσαρμοζόμαστε στις νέες εποχές και από εκεί και πέρα να μπορούμε να δημιουργούμε ανάπτυξη, να μπορούμε να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, να μπορούμε να κάνουμε ελκυστικό τις απότομες βέβαια κινήσεις, οι οποίες γίνονται από πλευράς και της διοίκησης τώρα της τράπεζας, όπως επισημάναμε, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν φαίνεται πως οδεύουμε σε μια καλή πορεία για την ανάπτυξη της περιοχής. Το αντίθετο. Τι γίνεται όμως, θα υπάρξει κάποια νεότερη ενέργεια, κάποια κίνηση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής? Η Δημοτική Αρχή, ό,τι είναι να κάνει, το κάνει και σε αρκετά ψηλό επίπεδο. Αλλά πιστεύω, εφόσον είναι ηλυμένη η απόφαση, δεν πιστεύω να αλλάξει. Και υπάρχει ο φόβος ότι και άλλες τράπεζες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτής. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις πλέον που δεν μπορείς με το ζόρι να τις κρατήσεις. Το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελευθερούπολη όμως δεν είναι το μόνο που έβαλε μόνιμη ταμπέλα κλειστού καταστήματος, καθώς γίνεται λόγος για το κλείσιμο του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στα Λιμενάρια Θάσου. Είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη. Από πέρσι ακόμη άρχισαν να μπαίνουν τέτοια ζητήματα. Υπήρχε πίεση προς τους εργαζόμενους να αυξήσουν άλλους τομείς της κερδοφορίας της τράπεζας, όπως τα ασφάλιστρα. Βάζαν για ζητήματα δηλαδή, και εμείς το περιμέναμε αυτό εδώ βέβαια πολύ πιο παλιά, από τη στιγμή που η Αγροτική Τράπεζα πέρασε και ονομάστηκε Τράπεζα Πειραιώς στα χέρια δυτικών κεφαλαίων, με βάση την κερδοφορία τους όλα τα προηγούμενα χρόνια και με βάση ότι λειτουργούν όχι με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και δεν υπάρχει βέβαια κανένας κρατικός παρεμβατισμός. Μετά την Εθνική Τράπεζα πάμε στην Τράπεζα Πειραιώς. Και το μόνο που έχει μείνει στα λιμενάρια, και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμη, με την έννοια ότι και μία μόνιμο υπάλληλος που ήταν εκεί έφυγε και πήρε τη θέση της μία συμβασιούχα, η οποία προσπαθεί να αναπληρώσει το κενό της λειτουργίας του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Η τράπεζα εξυπηρετούσε μία ευρύτερη περιοχή από το Θεολόγο, τον Ποτό, τα λιμενάρια, τις Μαριές και την Καλλιράχη. Ήταν ένας χώρος όπου ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς να. Αυτό είναι αποκλειστικό. Έχουν μια ιδιαίτερη ανάγκη να εξυπηρετηθούν με τις κλασικές μεθόδους. Σε μια περιοχή υποτίθεται που είναι τουριστική, όπου χιλιάδες τουρίστες κατακλείζουν το σε κανονικές συνθήκες. Και έχουμε αυτή την εξέλιξη, την οποία δυστυχώς έχουμε επιβεβαιωθεί για ακόμη μια φορά. Και σε αυτή την περίπτωση οι κάτοικοι της Θάσου θα έρθουν αντιμέτωποι με τα προβλήματα της έλλειψης τράπεζας και θα πρέπει να μεταβαίνουν στην Καβάλα για την εξυπηρέτησή τους. Να πηγαίνει στο Λιμένα και ενδεχομένως αν κλείσει εκείνη η τράπεζα θα πηγαίνει στην Καβάλα μέσω κεραμωτής μετά και το κλείσιμο ουσιαστική της γραμμής, της πορθμιακής γραμμής του Πρίνου που είναι κλειστή όλη το χειμώνα να εξυπηρετήσει τις βασικές του ανάγκες. Το θέμα δεν είναι να περιγράψουμε το πρόβλημα, το θέμα είναι να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τη σημερινή κυβέρνηση.
με πίεση στους ίδιους τους εργαζόμενους όλο το προηγούμενο διάστημα για ηθελούσιους εξόδους, για εργασιακές σχέσεις λάστιχο, για εντατικοποίηση, για τους εργαζόμενους οι οποίοι έπρεπε να πάρουν μέρος στην παραγωγική, πολύ περισσότερο στην παραγωγική κερδοφορία της ίδιας της τράπεζας, για να μπορέσουν να διατηρήσουν ενδεχομένως και τις θέσεις εργασίας που είχαν. Και από ό,τι φαίνεται κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.